Καταρχώς, να σου πω την αλήθεια, εκνευρίστηκα. Λέω, πήγε και βγήκε Miss Ευρώπη και δεν μου είπε τίποτα. Γιατί άκουσα τον Μιχαέλα και λέω, η Μιχαέλα βγήκε και Miss Ευρώπη. Οκ, εντάξει, wow, έχουμε μεγάλα γεγονότα να πούμε. Αλλά δηλαδή, ούτε μια κουβέντα, ούτε να με καλέσει μια πρόσκληση και μετά είδα ότι ήταν άλλη Μιχαέλα. Όλος ο κόσμος αυτό. Ξέρεις πόσοι μου έχουν πει συγχαρητήρια. Νομίζουν ότι είμαι εγώ και λέω, παιδιά, δεν είμαι εγώ. Είναι η Φωτιάδη Μιχαέλα που είχε έρθει και εδώ καλεσμένη. Μπερδεύτηκε ο κόσμος. Δύο Μιχαέλα σε μία χρονιά στο όλα. Και τώρα, sorry. Χαμός έγινε. Ναι, αλλά η άλλη πήρε τον τίτλο. Δεν θέλω να σε προσβάλλω. Δεν αλλά πειράζει. Βγήκε εμείς Ελλάς, βγήκε εμείς Ευρώπης, πάει για εμείς Φιλίων, πάει για οτιδήποτε πας αυτό. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει προσωπικά. Όχι καθόλου προσωπικά, γιατί είναι πολύ καλή κοπέλα και την αγαπώ πολύ. Είμαστε φίλες. Και άξιζε τον τίτλο. Γνωρίζω πριν έρθει στην εκπομπή, την ήξερες. Ναι, πριν έρθει στην εκπομπή, γνωριζόμασταν. Είχε έρθει εδώ, μας το είχε πει και είδαμε από τότε ότι είχε φοβερό ενθουσιασμό, αλλά ειλικρινά δεν φανταζόμουν ότι θα έφτανα τόσο μακριά. Το ήθελε πολύ. Οπότε αποδεικνύεται ότι το Μιχαέλα είναι απλή συνωνυμία. Ναι. Μήπως είστε συγγενείς. Επειδή έχουμε το ίδιο όνομα. Ναι, σωστά, δεν πάει έτσι. Μιχαέλα και Μιχαέλα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο θέμος, πες να είστε συγγενείς. Δεν αποκλείεται. Αλλά να σου πω κάτι. Δηλαδή, μήπως το όνομα είναι γούρικο. Γιατί γενικά το όνομα Μιχαέλα δεν έπαιζε μέχρι που έκανε εσύ την εμφάνιση βεβαίως. Και τώρα που καταξιώθηκε, sorry, με το Miss Ευρώπη. Μάλλον είναι γούρικο. Τι να σου πω τώρα, έτσι πως τα έκανες πάλι. Εγώ τα έκανα. Πες κάτι καλό και για μένα. Εδώ δεν βλέπεις πως ντύθηκα σήμερα. Τι κατέβηκες, μπαρέλος του ΠΑΟΚ. Θέλω μια καλή κουβέντα κι εγώ. Μια καλή κουβέντα. Εντάξει, εντάξει. Θα σε βγάλουμε και εσένα εμείς σπάτα. Ωραία. Εγώ και κατσίκες. Τέλεια. Κι όμως συνέβη και αυτό. Η εκπομπή Καλημερούδια ήταν μαγνητοσκοπημένη την καθαρά Δευτέρα. Ωστόσο, το ένα λάθος διαδέχτηκε το άλλο, με αποτέλεσμα να γελάσει και το παρδαλό κατσίκι με την κάθα του μεγάλου καναλιού. Θες λοιπόν στη δίθεν ζωντανή σύνδεσή τους, είδαμε το Χρήστο Νέζο να είναι στη Ραφίνα και στο πάρκο Καραμανλή. Χρήστο μου, πού είσαι? Κοίταξε, σε άκουσα τι είπες, σε άκουσα. Άκου έχει να μην είμαι εκεί για να τα φάω όλα. Έχω κάνει τα κουμάντα μου εγώ, κουκλά. Βέβαια, το ξέρω. Αρχικά, να πούμε πως δεν υπήρχε ζωντανή σύνδεση, καθώς η εκπομπή ήταν μαγνητοσκοπημένη. Ωστόσο, για όσους δεν το γνώριζαν, κάλλιστα θα μπορούσαν να πιστέψουν πως παρακολουθούν ένα ζωντανό πρόγραμμα. Αν βέβαια κάποιος από τους συντελεστές της εκπομπής διέθετε το μετέω στο κινητό του, ή άκουγε την πρόγνωση μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Στη σύνδεση λοιπόν που υποτίθεται πως έκαναν τη Δευτέρα, είδαμε το δημοσιογράφο της εκπομπής με κοντομάνικο μπλουζάκι να απολαμβάνει τον ηλιόλουστο καιρό, ενώ ακριβώς από κάτω έγραφε «Ζωντανή σύνδεση Ραφίνα, μπαίνουμε στο κλίμα της ημέρας πετώντας χαρταετό». Την ίδια ώρα έβρεχε καρεκλοπόδαρα σε όλη την Ελλάδα, ενώ συγκεκριμένα στην Αττική ακυρώθηκαν εκδηλώσεις λόγω της βροχόπτωσης. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι στο Μέγκα όντως πετάνε χαρταετό. Αμόλα καλούμπα! Έλα! Έλα, καλά, καλά, καλά! Μπράβο, Χρήστο! Μπράβο, Χρήστο! Πώς πέρασε το τρίμερο? Άσε. Με μου πεις, ξέρω πώς πέρασε κι εγώ. Βροχές, καταιγίδες, χαμός, κρύο. Ούτε να βγούμε από το σπίτι δεν μπορούσαμε. Τα καλαμαράκια σπίτι τα φάγαμε. Τρία ρίξαμε. Με μου πεις κάτι. Τίποτα, κάτι δικά μου. Τι τρία ρίξατε? Προσωπικό θέμα. Δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Πάμε γενικά. Ναι, λοιπόν. Τώρα για να καταλάβεις. Ναι, τι είναι το θέμα. Εμείς βροχές, καταιγίδες, η Μενεγάκη. Τι. Ξέρω τι θα πεις. Δηλαδή, σε πείραξε που η Μενεγάκη πήγε στη Νέα Υόρκη. Έζησε ένα όνειρο ζωής. Πήγε στη Νέα Υόρκη, μας έβγαζε φωτογραφίες, τις ανέβαζε, τις βλέπαμε. Και εσείς κρατάτε από τις ζύγες σας. Να σου πω, γιατί, δηλαδή, τι σε πειράζει, δηλαδή, άμα εσείς εδώ βρέχει κάνει και. Δηλαδή, αν δεν πάει η Μενεγάκη στη Νέα Υόρκη, εδώ δεν θα βρέχει. Δεν καταλαβαίνω αυτό το τόσο κόμπλεξ. Να καθόταν εδώ να φάμε τη βροχή μαζί. Να φάμε τη βροχή μαζί και εγώ σου λέω να πας και εσύ να βρεις ένα καλό παιδί. Να σε παίρνει, να σε πηγαίνει στη Νέα Υόρκη ή όπου αλλού αυτή την εποχή. Να μου λείπει. Πάντα, γιατί, να σου λείπει γιατί δεν κατάλαβα, σου πέφτει λίγος. Έχω παιδί, δεν θέλω καλύτερο, έχω μια καλά παιδί. Ωραία, σε πήγε πουθενά. Γιατί να μην πας στη Νέα Υόρκη. Τριήμερο ήτανε, έλεος. Κάπου, άλλος δεν βλέπει. Όχι, δεν έχεις δίκιο. Θα πρέπει να με πάει. Τότε το πω. Θα με πάει το άλλο τρίμερο. Ναι. Θα λείψω τη Δευτέρα. Να του τρύπεις φωτογραφίες στα μούτρα καταρχάς. Οι άντρες μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Τις Μενεγάκινες. Εννοείται ότι το έκανα. Ναι. Το έκανες. Δεν πρέπει να σε θεωρεί δεδομένη. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά όποιος σε θεωρεί δεδομένη κάνει λάθος. Δεύτερον, να πούμε όντως ότι η Ελένη έκανε ένα βήμα που δείχνει ότι πηγαίνοντας στη Νέα Υόρκη, ότι συναισθάνεται και την κρίση και τις συνέπειες και τις επιπτώσεις και όλα αυτά. Αυτό το βήμα από πού φαίνεται, από τη φωτογραφία.
Ποια από όλες? Μα την προηγούμενη φορά Χριστούγεννα και όλες ήταν στις Μαλδιβίδες. Που είναι πολύ πιο high, πολύ πιο λουξ. Τώρα τι πήγε, μια Νέα Υόρκη. Αν τα πράγματα ζωρίσουν και δεν περάσει ένα κεφαλαιοποίηση και όλα τα σχετικά, μέχρι το Λονδίνο το πολύ. Ναι, το πάρα πολύ. Σου λέω, το χωρίζει συμπάσχη. Γι' αυτό κι εγώ συμπάσχω μαζί της. Κάτσε εσύ εδώ να κλαις. Στη βροχή. Βραγμένη. Χάρη θα ήσουν βραγμένη. Θεέ μου! Καταρχάς θα μπορούσε να είναι ένα σύντομο ανέκδοτο. Δηλαδή, τραγούδι ΣΥΡΙΖΑ Eurovision είναι από μόνο του σύντομο ανέκδοτο. Όπως καταλαβαίνετε, μια ζωή ήταν εναντίον του Eurovision ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που είναι στα πράγματα, πήρε ένα τραγούδι, το Utopia Land, από ένα συγκρότημα λίγο μπερδεμένο, το οποίο είναι ραπ, ποντιακό ραπ, με heavy metal και δεν ξέρω τι άλλο. Argo. Και το έστειλε. Λοιπόν, πώς το λένε? Argo. Argo. Argo με την έννοια της Argo, με την έννοια της Argo της... Ούτε αυτοί δεν ξέρουν. Ναι, ούτε αυτοί δεν ξέρουν. Παιδιά, μια συμβουλή. Δεν το παίρνετε πίσω γρήγορα. Ό,τι ξέρω είναι καμία διαδικασία. Εγώ δεν έμαθα τίποτα για καμία διαδικασία. Μόνο του ξαφνικά είπαν εμείς πάμε. Μόνοι του αυτό το πρωτάθλημα. Πού πάτε ρε παιδιά, μόνοι σας αυτό το πρωτάθλημα. Τι είναι αυτό για πρώτη φορά μετακλητή στην Eurovision? Εύχομαι να πάμε καλά. Δεν το πιστεύω όμως να πάμε καλά. Γι' αυτό και προτείνω να τα πάρουμε πίσω. Αν μη τι άλλο, κάντε μας μια χάρη. Προληπτικά. Μπορείτε να το αποσυνδέσετε τελείως με το ποντιακό. Άστε, οι πόντι έχουν μουσική, έχουν παράδοση, έχουν ιστορίες, έχουν κτλ. Σίγουρα δεν χρειάζεται αυτό το τραγουδάκι που ούτε καν ποντιακή Argo δεν είναι. Ανταλυχτών κι εκεί που πάμε ξημερών. Ανταλυχτών κι εκεί που πάμε ξημερών. Κι εκεί που πάμε ξημερών. Εμένα πάντως με ανησυχεί πάρα πολύ το ότι λένε ότι είναι κλεμμένο το βίντεο κλιπ. Τέτοιο τραγούδι κλεμμένο βίντεο κλιπ από ποιο? Από το Run Boy Run. Την προσφυγιά την έζησα μικρός. Αυτό θα είναι σίγουρα. Τι είναι ακριβώς που έφτιαξε την περίπτωση? Τρεχάτε να φύγουμε. Run Boys Run. Θα βγει προφητικό. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Αυτό αν είναι όντως από αυτό είναι το μόνο του καλό.